η οικία, όπου ευχωνεύθη το 1904 ο ήρωος Παύλος Μελάς. Ο τάφος του Παύλου Μελάς είναι στο Ριά. Ο Γερμανός Καραμαγγέλης Μητροπολίτης στο Σοριά, το Σιγέρος. Ο τάφος του Παύλου Μελάς της Στάτιστα. Εδώ. Εδώ, στη Στάτιστα. Ναι, εδώ. Ο τραγούδι, να έτσι. Ο ίδιος τραγούδις. Ο Παύλος Μελάς. Ο Παύλος Μελάς με τη γυναίκα του Αταλία, τον Μίκη. Στολή Μακεδονομά. Ίσως να είναι και το Παύλο Μελά. Είναι. Παύλος Μελάς. Σε ψηφιδωτό. Εδώ φέρανε τον Παύλο Μελά σε αυτό το δωμάτιο όταν σκοτώθηκε. Να το ανοίξει. Να η καταπακτή που, από την οποία έβγαινε ο Παύλος Μελάς όταν τον σκοτώσανε. Να. Ανοίγαν τα σκαλάκια που ανέβαινε. Εδώ είναι τα σκαλάκια που ανέβαινε από το κάτω μέρος. Προς το πάνω. Πάνε και τη μικρούλα μέσα. Να, και τα παιδιά που μας εξυπηρετούν εδώ, στο σπίτι. Πώς σε λένε? Χριστή. Η Χριστή. Ηλίας. Ηλία. Δημήτρη. Αργύρη. Αργύρης, και ο Αργύρης. Μπράβο. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία. Αυτά τα ρούχα τι είναι εδώ? Στο λες. Η Μακεδονομάχη. Τώρα μπορείς να το κλείσεις. Νάτος, ο Λεβέντης. Το σκληρό παιχνίδι. Οπό, τι γίνεται εδώ. Και κοίταξε να δεις το χειρότερο που δεν έχω έβγαλε αυτή. Μου αρέσει ένα προκομμένο χριστιανί. Το 8 έβγαλε. Με το πουλί παλιώνει. Πώς έχει, θες να μην κάνεις καλαζαβολιές τώρα. Δέσποινα, θέσαμε όλοι κανένας, δεν ξέρω να τα πίσω. Τώρα, εγώ πάλι. Έλα ρε Δέσποινα, πες το μισό μας γυναίκες είμαστε, δεν μας κορδεύεις. Η Δέσποινα όλο πάλι. Βρισκόμαστε στο δυτικό του νομού Καστοριάς και στο βάθος φαίνεται το χωριό Ιεροπηγή. Η περιοχή είναι σχεδόν έφορος, στο βάθος είναι η Νόη και επάνω σε αυτό το λόφο, το χωριό που φαίνεται, είναι η Άνω Φτεριά. Εδώ υπηρέτησα ως δάσκαλος επί 2 χρόνια. Πίσω από εδώ υπάρχει το χιονάτο, οι κομνηνάδες και η Διποταμία, η οποία είναι το τελευταίο χωριό του νομού Καστοριάς στα σύνορα της Αλβανίας. Το νερό αλλάζει θέση και αυτή τη στιγμή ρίχνει. Αστράφη και βροντάκι. Μουσική.
Δημητρού το σπίτι στην Καστοριά, όπου ήρθαμε και φιλοξενηθήκαμε σήμερα. Ωραίος τύπος, ο κουμπάρος ο Γιάννης, η Μαρίκα στο βάθος και εδώ οι υπόλοιποι οι οποίοι έρχονται να ανέβουμε στο λόφο να πάρουμε άλλες φωτογραφίες. Βρισκόμαστε στη Λάγκα. Ο Ιερός Ναός, στη Λάγκες, και πάνω τα όντρια. Ο λόφος. Βουνό. Στη βρύση της Λάγκας. Ωραία, ωραία. Θα μας βγάλεις σκοτεινά όμως, είναι ίσκες. Όχι, έχει φωτεινά θα μου πει. Έχει γούστο που ατρούφαγα το νερό να με έβγαλε. Έλα, να σε... Ένα από τα ωραιότερα, από τα ωραία εικονοστασάκια που υπάρχουν στην περιοχή. Να και στο βάθος, ένα από τα ερημοκλήσια. Πράσινο. Ναι, την έκω. Α, τώρα τις έκλεισε. Να, απ' εδώ, απ' εδώ. Τα δέντρα είναι. Ωραία, ωραία, θέλετε, εντάξει. Εκείνο ήταν το καλό. Και από εδώ. Να, εδώ, να, μήπως ξέρετε. Τώρα πως το κουνάει, θα χορεύει η Καστοριά μέσα. Α, στην εντάξει είναι, ωραία είναι. Τσάρλι στο παιδί. Μια χαρά είναι. Beautiful. Και το θέατρο το πήρατε πάνω. Εκεί στο... Βρισκόμαστε στη νοτία πλευρά του νομού Καστοριάς προς τη Νεάπολη και στο βάθος φαίνονται τα βουνά του Γράμμου και όλη αυτή η κοιλάδα, μια όμορφη κοιλάδα, είναι γεμάτη από χωριά, πνιγμένα στο πράσινο,
Αυτό το χωριό λέγεται Νόστιμο. Συγγνώμη, λέγεται Διαλεκτό. Διαλεκτό. Μήπως είναι εκείνο το Νόστιμο να πάμε. Στο βάθος είναι το Άργος Ορεστικών. Και απέναντι ο δρόμος που πάει από την Καστοριά στη Νεάπολη, Κοζάνη, Λάρισα, Αθήνα. Περνάει και από τα Σέρβια. Εκεί έχει μια γέφυρα ωραία το Σέρβια. Αρχεία της Καστοριάς. Και από την άλλη μεριά, η περιοχή του χωριού της Πενταβρύσου. Να η Πενταβρύσες. Να το χωριό. Απέναντι πάει ο δρόμος προς το Εστόριο. Εκεί εδώ είναι το καλοφόρι, αυτό εδώ είναι. Το απέναντι. Απέναντι είναι και το καλοφόρι. Είναι η Μεσοποταμία. Ναι, ναι, αυτή είναι η ύψη. Στο βάθος. Και στο βάθος η Μεσοποταμία με την. Την Τσάκωνια από την εδώ μεριά του Αλιάκμονος. Στο βάθος Καστοριά. Αυτός είναι ο κάμπος. Πενταβρύσου, Μεσοποταμίας. Και εδώ είμαστε στο Χιλιόδεντρο, είναι το πρώτο χωριό όπου διορίστηκα δάσκαλος για 2 μήνες. Γύρω εκτείνεται ένας περίφημος κάμπος, ολοπράσινος, που είναι σχεδόν το κέντρο του νομού Καστοριάς. Περάσαμε τον Ταούλη, ανατολικά του νομού Καστοριάς, και βρεθήκαμε στην Κλεισούρα, η οποία είναι πάνω στην Οροσειρά, στη διαχωριστική γραμμή των νομών Καστοριάς και Φλωρίνης. Αυτή είναι η Κλεισούρα. Κάτω εκτείνεται ένας κάμπος και αρχίζει ο νομός Φλωρίνης.
Απέναντι τώρα είναι, βλέπουμε την κλεισούρα από την άλλη μεριά. Κατεβήκαμε στο νομό Φλωρίνης και όπως κατεβαίνει κάτω το μέρος, στο βάθος φαίνεται η Μονή της Παναγίας, το μοναστήρι της Παναγίας. Ένα μεγάλο μοναστήρι το οποίο δυστυχώς δεν έχει καλογύρους πλέον, αλλά συντηρείται από τους κλεισουριώτες, τους κατοίκους της κλεισούρας και από τους πλουσίους κλεισουριώτες της Θεσσαλονίκης. Στο βάθος χαμηλά φαίνεται το χωριό Βαρικό του νομού πλέον Φλωρίνης. Βρισκόμαστε στα ασπρόγεια του νομού Φλωρίνης. Εδώ ανάμεσα υπάρχει μία προτομή ενός ήρωα μακεδονομάχου, του καπετάν Βαγγέλη ή Καραβαγγέλη. Ο οποίος εδολοφονήθη υπό των Βουλγάρων το 1904 από τους Κομιτατζίδες. Καπετάν Βαγγέλης ή Καραβαγγέλης, Ευάγγελος Γεωργίου, πρώτος οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα, δολοφονήθηκε από των Βουλγάρων Κομιτατζίδων την 14η Μαΐου 1904. Πεσόντες κατά τον Μακεδονικό Αγώνα και έπετε μία λίστα η οποία δεν φαίνεται, τις οποίες δεν διακρίνονται τα γράμματα. Και ήρθαμε μετά από τα σπρώγια και το σκλήθρο, φτάσαμε εις τον Αετό, ο Αετός Φλωρίνης. Στο βάθος, με τους καπνούς, είναι το εργοστάσιο το Λεμαΐδος. Στο βάθος και στην οροσειρά από το πίσω μέρος είναι ο νομός Καστοριάς. Εδώ βρισκόμαστε μέσα σε μια ωραία πεδιάδα που εκτείνεται με γύρω χωριά και ανοίξει στη Φλόρινα. Το ένα από τα χωριά αυτά είναι το Ξινό Νερό, το οποίο φαίνεται απέναντι. Να και πάλι το εργοστάσιο της Πτολεμαΐδος. Ολόκληρος ο κάμπος αυτός έχει γύρω-γύρω χωριά. Από το λόφο προς την Παναγία του Σουμελά, όπου πηγαίνουμε προς τη Βέρεια, βρήκαμε μια τοποθεσία η οποία είναι τόσο όμορφη γιατί απλώνονται κάτω χαράδρες και βουνά και παίρνουμε μια ωραία φωτογραφία για να αποθαυμάσουμε το τοπίο, τη μεγαλοπρέπεια της αγριότητας του τοπίου. Δεν είναι τοπίο, είναι κάτι παράξενο. Μια ολόκληρη περιφέρεια από χαράδρες, βουνά, τόπους, ποτάμια και κατάσπαρτα ανάμεσα σε όλα αυτά χωριών γραφικών.
ευχόμαστε στην Παναγία σου Μελά. Εκατοντάδες από παιδιά σχολικής ηλικίας που με λεωφορεία έχουν έρθει εδώ, εκδρομή στην Παναγία σου Μελά, παίζουν στο προάβλιο της Εκκλησίας. Το ξυλόβητο τέμπλο του Ιερού Ναού Παναγία σου Μελά. Ο τεράστιος πολυέλαιος, ο οποίος κρέμεται με αλυσίδες δεξιά και αριστερά από τον Τρούλο. Ναι. Κάτω είναι το μοναστήρι. Ναι, θα πάμε. Έλα, γεφρέ. Πάμε. Με πουντουνίζουμε και παγώνουμε εδώ πέρα. Να μας πάρει φωτογραφία. Όχι, μας πάρει φωτογραφία. Θα μας πάρει τα βουνά. Να, απάνω στο μπαλκονάκι βλέπουν τη θέα η οποία πλώνεται μπροστά τους. Και κρυώνουν γιατί κάνει κρύο. Ετοιμαζόμαστε δε τώρα να πάμε σε ένα καφενεδάκι που έχει και σόμπα, να πιούμε καφέ, να ζεσταθούμε τσάι. Τσάι και ζεστό χαμομηλάκι. Βρισκόμαστε στην Έδεσα. Είναι χτισμένη πάνω σε ένα ύψωμα και ακριβώς στο σημείο των καταρακτών βρισκόμαστε για να πάρουμε αυτή την εικόνα του κάμπου της Παιδιάδος του νομού Πέλλας που ευθύνεται μπροστά. Thank you.
κάτω στο βάρα. Άλλη όμορφη εξέδρα, κατεβαίνουμε για να παρακολουθήσουμε το μεγάλο καταράκτη. Είναι δρόμος, δωμάκι και περπατάνε και τους σκέφτες. Κάθε εκεί επάνω βγάζει έγχρωμα στις φωτογραφίες και τις μοιράζει στις επισκέπτες.
από το δρόμο Γρεβενά προς Καλαμπάκα συναντάμε τα περίφημα μετέωρα. Είναι επάνω σε αυτούς τους βράχους ιερές μονές, οι περίφημες ιερές μονές των μετεώρων. Είναι μεσημέρι, ο ήλιος πέφτει κάθετα και δεν διακρίνονται καλά από τη σκιά τους. Θα τα φωτογραφίσουμε και από ανατολικά. Μιλώ, που έχεις αυτό το ψηλό στο δεύτερο που πάνω. Ναι, α, βλέπω. Μου και το βλέπετε. Λέει, είχε 24, αλλά κατοικούνται λίγα. Αυτά θα είναι. Μάλιστα. Θα έχει πολύ πως αλληγορία, αλλά μπορεί να έχει κανένα δρόμο. Να, βλέπω. Ναι, ναι. Γι' αυτό, ναι. Στην κορφή φαίνονται και οι ιερές, οι μονές, τα μοναστήρια των μετεώρων. Τα μετέωρα επάνω από την Καλαμπάκα. Η Καλαμπάκα στη βάση και πάνω από την Καλαμπάκα υψώνονται αυτοί οι περίφημοι βράχοι των μετεώρων. Η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου. Λέει, πώς το χτίσαν αυτό εκεί επάνω. Τα υλικά... Τα υλικά πώς τα ανέβασαν. Πώς τα ανέβασαν. Μυρό δεν υπάρχει. Πώς τα χτίσαν. Αφού έχει δρόμο και πάει το γαϊδουράκι. Σημαίνει ότι ανέβηκαν και με αυτό τα ανέβαζαν, με ζώα. Πού ξέρει ο γέρος εδώ το πατέρα. Είναι πολλά χρόνια, κύριε. Δεν ξέρει κανένας. Κανένας δεν ξέρει, αλλά τώρα είπες καλά. Ανάμεσα στους βράχους των μετεώρων. Ιερά Μονή Βαρλάμ. Η Ιερά Μονή Βαρλάμ, όπως την είδαμε από το βάθος
φωτογραφίζοντάς την στο ύψος. Πέρα μακριά, άλλες ιερές μονές. Βρισκόμαστε πάνω στα μετέωρα, όπου υπάρχει μια πλατεία γεμάτη από αυτοκίνητα, λεωφορεία και πλήθος κόσμου, οι οποίοι ήρθαν προς άλλοι προσκυνητές και άλλοι θεατές της όμορφης της περιοχής. Τα αυτοκίνητα! Τα αυτοκίνητα!